Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, εντιμότατοι άρχοντες και λυπή αγαπητοί αδελφοί, μπροστά από 40 χρόνια, ακριβώς σε αυτό το βήμα, σε αυτό τον χώρο, ένας νέος άνθρωπος που έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Κυρίου, παίρνοντας την ιεροσύνη από τα χέρια ενός σεβαστού γέροντας, του προκατόχου μου κυρού Νικοδήμου, μεταξύ των άλλων είπε: «Κύριε, δώσε μου την δύναμη σε αυτή την πορεία που ξεκινάω, να σε διακονήσω με όλη μου την δύναμη και με όλη την αφοσίωση μέσα από τις μικρότητες και τις αδυναμίες που με διακρίνουν. Και πιστεύω ότι όταν θα διακονήσω με αυτόν τον τρόπο εσένα, διακονώ τον ίδιο το λαό. Δεν υπάρχει διακονία και αφιέρωση στο Θεό εάν δεν περνάει μέσα από τις καρδιές και την εξυπηρέτηση των ανθρώπων. Και σήμερα, μετά από 40 και πλέον χρόνια, σε αυτό το χώρο ακριβώς και σε αυτό το βήμα, κάτω από την ίδια φορτισμένη ατμόσφαιρα, ο ίδιος άνθρωπος, όχι πλέον νέος, ζευγαρισμένος από το χρόνο, λευκανμένος από το πέρασμα του καιρού, αξιώνεται πάλι από τον μεγαλοδύναμο Κύριό μας, από αυτή τη θέση, όχι να αποχωριστεί, αλλά να πάρει δύναμη από αυτό που θυμίζουν 40 χρόνια, από την όμορφη Γαλιλαία, και να ξεκινήσει σε μια καινούργια πορεία, πάντοτε με την ίδια διάθεση, τίποτε για τον εαυτό μας, όλα για το Θεό, αλλά μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων, όποιες κι αν είναι αυτές. Αγαπητέ μου Πάτερ Δημήτρια, Γενική Αρχιερατική Επίτροπε της Μητροπόλεως μας και λοιποί άλλοι αγαπητοί αδελφοί πατέρες, άκουσα με πολύ προσοχή αυτά που είπε Πατέρ Δημήτριος και ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι ό,τι κάναμε αυτά τα 40 χρόνια σε αυτόν τον χώρο δεν ήταν δημιουργία δική μου. Ήταν καρπός συνεργασίας. Όλοι οι πατέρες και αυτοί που δεν ζουν σήμερα και αυτοί που είναι σήμερα κοντά μου, όλοι βοηθήσαμε ο ένας κοντά στον άλλον, χέρι-χέρι να βάλουμε μερικά πετράδια σ' όποιες ρογμές υπήρχαν σε αυτό τον κοινωνικό σώμα της τοπικής μας εκκλησίας. Εκείνο που θα μου μείνει στην καρδιά μου γραμμένα βαθιά είναι ότι αυτή η πορεία έφερνε τη σφραγίδα των αρχόντων, των αρχών της περιοχής τοπικής και γενικότερης διοικήσεως, αυτοδιοικήσεως και ευρύτερης, η προσφορά και η συνεργασία των φορέων, αλλά κυρίως όλου του λαού. Ό,τι βλέπουμε σήμερα στην Βιωτία, είτε αυτό λέγονται, αυτά λέγονται ναοί, είτε λέγονται ιδρύματα, είτε λέγεται πορεία, ανακαινιστική, πολιτισμική, ό,τι βλέπει κανείς μέσα στο χώρο της τοπικής εκκλησίας, δεν είναι καρπός ενός ανθρώπου ή λίγων ανθρώπων. Είναι καρπός από τον ιδρώτα και το αίμα όλου του βιωτικού λαού. Μέσα λοιπόν σε αυτή την πορεία θα γυρίζει ο νους μου και θα παίρνω δύναμη και κουράγιο. Πολλές φορές σταματάμε κάπου για να ξεκινήσουμε με δύναμη εν Θεώ. Αυτό το έργο που έγινε σε αυτόν τον τόπο, με αυτόν τον τρόπο που είπαμε,
πέρασε μέσα από πολλές φάσεις. Πολλές φορές το χέρι του Θεού ήταν ολοφάνερο από φάσεις δικές μας για πράγματα και έργα που μας ρωτούσαν οι τεχνοκράτες τι προϋπολογισμός υπάρχει, απαντούσαμε τίποτε παρά η αγάπη του Θεού. Αυτό το έργο έγινε κάτω από συνθήκες που το δρόμο άνοιγε ο Θεός πολλές φορές, αλλά και πολλές φορές ήταν κλειστά και σκοτεινά τα πράγματα. Περάσαμε και δύσκολες ώρες μαζί, σκυρές δοκιμασίες. Και εγώ είπα πολλές φορές αδύναμος μπροστά στις δυσκολίες και τη σκυρότητα των ανθρώπων. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο πλούς εν νυχτή, το ταξίδι στο σκοτάδι. Πυρσόν σου δαμού, πουθενά φως. Χριστός καθεύδει, Χριστός κοιμάται. Και έλεγα, μα γιατί Κύριε. Κι όμως αυτός, ο Θεός μας, ο Κύριος μας, που βαδίζει αργά, αλλά ξέρει πως βαδίζει, οικονομεί με το δικό του τρόπο τα πράγματα. Δίνει με δικό του τρόπο τη λύση. Γιατί πράγματι, ποιος άνθρωπος θα μπορούσε και ποιος κριτής να πλησιάσει σε αυτό που μας έδειξε σαν παράδειγμα ο Κύριος. Ο ληστής μέσα σε μια ώρα πηγαίνει στο παράδεισο. Και ο κατηχητικός λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου μας λέγει ότι αυτός που θα πάρει το μισθό όλης της εργασίας μοιάζει με αυτόν που θα έρθει την παραπέντε να πιάσει εργασία, να δουλέψει. Άλλη είναι η δικαιοσύνη, η φιλανθρωπία του Θεού και άλλη είναι των ανθρώπων. Αυτή η πορεία λοιπόν των 40 χρόνων έδειξε πάρα πολλά πράγματα, ανέδειξε τις αδυναμίες μας, ανέδειξε τα ατρωτά μας, αλλά έδειξε και τη χάρη και το έλεος του Θεού που απαλύνει τους κόπους. Τώρα όμως δεν είναι η ώρα για να λέμε αυτά τα πράγματα του παρελθόντος. Έρχεται η Εκκλησία μας δια των τιμίων ψήφων του Σεπτού Σώματος της Ιεραρχίας. Εκπρόσωποι της Ιεραρχίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ, λειτουργεί το κοινό θυσιαστήριο του Ιησού Χριστού. Αυτοί λοιπόν οι πατέρες της Ιεραρχίας μας με ετοίμησαν με την ψήφο τους και με ανέδειξαν Αρχιεπίσκοπο της Εκκλησίας της Αθηνών και της Εκκλησίας και Πάσης Ελλάδος, της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα ήθελα εδώ να κάνω να σταματήσω σε δύο σημεία να κάνω μια επεξήγηση. Ο Αρχιεπίσκοπος, κατά τα δεδομένα τα δικά μας της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι ένας Μητροπολίτης, ένας Επίσκοπος, όπως όλοι οι άλλοι, που έχει την αρμοδιότητα να διαπημένει την περιοχή των Αθηνών. Επομένως, απλώς αλλάζω το περιβάλλον και τα πρόσωπα. Η εργασία θα είναι η ίδια. Θα προσπαθήσω, όπως περάσαμε και ζήσαμε αυτά τα χρόνια εδώ σε αυτή την επαρχία, τα λίγα που μένουν ακόμα, να τα ζήσω με τον ίδιο τρόπο και στην καινούργια επαρχία μου, ας είναι απέραντη και μεγάλη η πόλη των Αθηνών. Εκείνα που ζήσαμε εδώ πέρα, εκείνα που νιώσαμε εδώ πέρα, εκείνα στα οποία συμβαδίσαμε, είναι πράγματα που μπορούν και εκεί να γίνουν. Εκείνα που έχει αξία είναι να υποψιαστούμε το εκκλησιαστικό γεγονός. Να δούμε ότι η ενορία, το θυσιαστήριο, ο χώρος ο εκκλησιαστικός δεν είναι χώρος τελετών. Δεν είναι χώρος επιδείξεων. Είναι χώρος που συντελείται το μεγαλύτερο μυστήριο. Εκεί που ο ληστής μπορεί να γίνει πολίτης του Παραδείσου. Εκεί που αυτός που είναι τεμπέλης και εργάστηκε μόνο λίγες ώρες μπορεί να βρει την αγάπη και την κατανόηση
όπως εκείνος που εργάστηκε περισσότερες ώρες, έτσι όπως λέγει ο Κύριος μας. Και ο Αρχιεπίσκοπος έχει και μια άλλη ιδιότητα. Είναι ο πρόεδρος, τίποτα περισσότερο. Ίσως μεταξύ των ίσων. Πρόεδρος του σώματος της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δηλαδή, ο συντονιστής, αν θέλετε. Εκείνος που θα δημιουργήσει την ατμόσφαιρα. Εκείνος ο οποίος θα κάνει τις εισηγήσεις, όπως και οι άλλοι θα κάνουν τις εισηγήσεις, αλλά θα καθοδηγήσει στον τρόπο εκείνο, ώστε να βγει το καλύτερο μέσα από τις συζητήσεις και την συνεργασία. Και τα θέματα αυτά απηχούν, αναφέρονται σε γενικότερα θέματα, σε μια εποχή, όπως ξέρουμε όλοι μας, δύσκολη. Ζούμε στην εποχή της συγχύσεως. Όλοι μας μπορούμε να υπογράψουμε ότι η εποχή μας έχει τη δυνατότητα το ψέμα να το παρουσιάσει σαν αλήθεια. Το άσχημο να το παρουσιάσει σαν ομορφιά. Το κακό να το παρουσιάσει σαν καλό. Και εδώ ακριβώς είναι ο ρόλος της Εκκλησίας, η οποία έρχεται να ανυψώσει, να βοηθήσει το πρόσωπο, να αναζητήσει το πρόσωπο, να το αναγεννήσει και να το τοποθετήσει στη σωστή του βάση. Διότι οι θεσμοί είναι καλοί και χρειάζονται να τους στηρίζουμε, και οι νόμοι του κράτους σωστοί και να τους στηρούμε. Όμως όταν αρρωστήσουν τα πρόσωπα, αρρωσταίνουν και οι θεσμοί. Όταν τα πρόσωπα που αναλαμβαίνουν να εφαρμόσουν τους νόμους, να υλοποιήσουν τους στόχους, δεν είναι πρόσωπα αναγεννημένα, αλλά είναι πρόσωπα ασθενή, και το αποτέλεσμα θα είναι ασθενές. Έτσι λοιπόν έρχεται η Εκκλησία με το δικό της τρόπο, όπως ήλθε, είναι και θα είναι. Τι να κάνει? Να φανερώσει αυτό που είναι. Όχι τι κάνει η Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είμαστε όλοι μας, αλλά τι είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολήσει όλους μας. Και θα μπορούσα να πω 2-3 σκέψεις πάνω σε αυτό το θέμα, που είναι προβληματισμοί περισσότερο παρά διδασκαλία. Η Εκκλησία, ο Χριστός, αναγεννάει τον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος, κάθε ένας από εμάς, μια φορά γεννιέται και μια φορά πεθαίνει. Πολλές φορές όμως αναγεννιέται στη ζωή του. Πόσες φορές, αλήθεια, δεν είπαμε όλοι μας και ο καθένας μας χωριστά, και τι δεν θα έδινα. Αυτό που είναι, με φορτώνει, που με κουράζει, που με ταλαιπωρεί, τα ερείπια που βλέπω μέσα μου, τα κεριά τα σβησμένα που βλέπω μέσα μου, και τι δεν θα έγινα να γίνω ένας καινούριος άνθρωπος, να ξαναρχίσω πάλι από την αρχή. Εκεί μέσα, σε αυτή την αγωνία του προσώπου, έρχεται η φωνή του Κυρίου που λέγει: «Έλα κοντά μου και έχω την δύναμη να σε κάνω καθερότερο από το φως, λαμπερότερο από τον ήλιο». Αναγεννάται ο άνθρωπος μέσα στην επικοινωνία με τον Χριστό, μέσα στο σώμα το εκκλησιαστικό, όταν ζει το μυστήριο της Εκκλησίας σαν γεγονός που ανακαινίζει και το συνδέει όχι με το Θεό μόνο, αλλά και με τους άλλους ανθρώπους. Και ακόμη φωτίζει τον άνθρωπο αυτή η χάρις και επικοινωνία με τον Θεό με αυτόν τον τρόπο. Πώς φωτίζεται ο άνθρωπος σήμερα? Λέμε πνευματικός άνθρωπος και στενεύουμε αυτήν την έννοια. Νομίζουμε ότι είναι μόνο ο άνθρωπος του θεάτρου, ο άνθρωπος ο συγγραφέας, ο άνθρωπος με τις επιτυχημένες του πολιτιστικές και πολιτισμικές εκδηλώσεις, και το κλείνουμε εκεί πέρα. Έρχεται όμως ο Λόγος του Θεού, που λέει ποια είναι τα χαρίσματα του Πνεύματος,
πώς γίνεται ο άνθρωπος ο πνευματικός, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε, αδρά, ότι υπάρχουν δύο ειδών φωτισμοί. Είναι τα γράμματα, το σχολείο, το οποιοδήποτε σχολείο, το μικρό, το μέσο, το ανώτερο, το μεταπτυχιακό κλπ. Οι εμπειρίες της ζωής, που όλα αυτά είναι φωτισμός και τον χρειαζόμαστε, είναι απαραίτητος. Υπάρχει και ένας άλλος φωτισμός, είναι αυτός που κατεβαίνει κατευθείαν, που βγαίνει μέσα από την επικοινωνία με τον Θεό Πατέρα, μέσα στο σώμα το εκκλησιαστικό όταν ζεις το γεγονός. Γίνεται άλλος φωτισμός, άλλου είδους. Εκεί ακριβώς που συναντιέται ο φωτισμός, ο ανθρώπινος, που είναι απαραίτητος, με το φωτισμό του Θεού, εκεί γίνεται και το θαύμα σε αυτόν τον κόσμο. Και ένα τρίτο σημείο να μην σας κουράζω. Ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Ιησού Χριστό, που ζει αυτό που θέλει η Εκκλησία πραγματικά, ζει εκκλησιαστικά. Τι σημαίνει ζω εκκλησιαστικά? Πηγαίνω κάθε πρωί και κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Καλό είναι και αυτό, είναι έκφρασης και αυτό αυτού του πράγματος. Ζω εκκλησιαστικά σημαίνει να έχω συνειδητοποιήσει αυτό που είπε ο Παύλος. Τι ταλέπορος άνθρωπος που είμαι. Ενώ βλέπω μέσα μου ότι είμαι λερωμένος. Και αποφασίζω να γίνω καινούριος άνθρωπος και παίρνω αυτή την απόφαση, ξανά σε λίγο βλέπω ότι έχω ξαναπέσει πάλι στα ίδια σφάλματα. Τι σμερίσετε? Ποιος θα με γλιτώσει? Ποιος θα με βοηθήσει? Ποιος θα με ανακουφίσει? Ακριβώς αυτή η χάρη του Θεού, ο Ιησούς Χριστός έρχεται να πει ότι μετανοείτε. Δεν λέει μετανοήστε αόριστο χρόνο, μετανοείτε εν εστός συνεχείας. Είναι μια πράξη που τη χρειαζόμαστε συνέχεια. Η μετάνοια, η μεταστροφή είναι κάτι που χρειάζεται συνέχεια για να γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι. Ξεκινήσουμε λοιπόν από την καινούργια Γαλιλαία μας σε αυτή την πορεία με αυτές τις αρχές. Και στο ποιμνιό μας, στο καινούργιο ποιμνιό μας, αλλά και μέσα στους θεσμούς της Εκκλησίας, τους διοικητικούς θεσμούς, με αυτό το πνεύμα και με αυτή τη διάκριση και με αυτό το στόχο. Η Ορθοδοξία σήμερα μπορεί πάρα πολλά πράγματα να φέρει και να βοηθήσει, όχι όμως μόνο με το λόγο. Είναι απαραίτητος ο λόγος και χρειάζεται, αλλά και με την πράξη. Για φανταστείτε σήμερα μέσα σε αυτήν την κοσμοπλημμύρα, στην μετακίνηση των ιδεών, τι τόσο εύκολη, στη μετακίνηση των λαών, στους οποίους δεν μπορούμε να αντισταθούμε, είτε το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Απλώς πρέπει να λάβουμε το μήνυμα, την πρόσκληση και την πρόκληση της εποχής και να δούμε πώς μπορούμε αυτόν τον αδαπάνητο θησαυρό της παραδόσεώς μας να το κάνουμε χρηστικό νόμισμα, που να μπορούν να το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να γεύονται τα αγαθά της παραδόσεως. Για σκεφτείτε μέσα σε αυτή την πλημμύρα, αν γίνει προσπάθεια και αγωνιστούμε όλοι οι Ορθόδοξοι να γίνουμε ένα, όλοι οι Ορθόδοξοι να μην είμαστε διερημένοι. Τα κράτη πάντοτε θα υπάρχουν, οι διοικήσεις θα υπάρχουν, οι διαχωρισμοί θα υπάρχουν, αλλά να είναι η καρδιά μια και ζεστή και ζωντανή. Έχουμε τη μεγάλη ευλογία σαν γένος, σαν ιστορία, να έχουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αν μπορούσαμε μέσα σε αυτή την πορεία να το διαφυλάξουμε σαν την κόρη του οφθαλμού μας, όχι να το στηρίξουμε, δεν έχουμε εμείς τόσες δυνάμεις, να το αγαπήσουμε και αν χρειαστεί να το φροντίσουμε. Μεγάλη ευλογία αυτή, θησαυρός μεγάλος της ιστορίας και του γένου μας. Φανταστείτε αν αυτό το κάνουμε πράξη. Και ακόμα,
έχουμε την ευκαιρία, την ευλογία στο θρόνο του Πατριαρχείου μας να είναι ένας ανήσυχος, ένας με πολλά ενδιαφέροντα πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομαίος. Είναι και αυτό μια ευλογία. Αν λοιπόν συνεργαζόμαστε όλοι, αν λοιπόν οι αγωνίες μας περνάνε στο λαό μας με αυτόν τον τρόπο, αν η Εκκλησία, και όταν λέω Εκκλησία, η ενορία, οι οάσεις αυτές οι μικρές μπορούν να γίνουν σημεία αναφοράς και αναψυχής και ανακουφίσεως των ανθρώπων, έχουμε επιτύχει πολλά πράγματα. Σας κούρασα. Θέλω όμως να σας πω ότι φεύγω με μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη και ευχαριστία προς τον Θεό, προς όλους σας και στον καθένα χωριστά. Μνημονεύω αυτή τη στιγμή όλους αυτούς που συνεργαστήκαμε και δεν ζουν αυτή την ώρα. Ιδιαίτερα σταματώ στο γέροντά μου τον Νικόδημο, τον άνθρωπο που εδίδασκε με τη σιωπή. Δεν ήταν ο άνθρωπος των λόγων και των κηρυγμάτων, ήταν όμως ο άνθρωπος της ειλικρινούς προσφοράς, του σωστού τρόπου διαπαιδαγωγήσεως. Γράφει στη Διαθήκη του που άφησε, «Παιδί μου, να συνεχίσεις το έργο που μαζί ξεκινήσαμε, να αγαπάς τους ανθρώπους, να αγαπάς ό,τι δημιουργείς με όλη σου την αγάπη». Και αυτό θέλω να σας διαβεβαιώσω. Ό,τι βγήκε από τα χέρια μας, ιδρύματα, προσπάθειες για νέους, για ηλικιωμένους, θα τα αγαπώ και θα ενδιαφέρομαι για αυτά. Η αγάπη του ήταν και μου την μετέδωσε και εμένα προς το μοναχισμό και τα μοναστήρια. Ήταν όλα γκρεμισμένα, το ξέρετε. Γράφει ο ιστορικός μας Τάκης Λάπας εκεί γύρω στο 1950 με 55 με 60. Τι κρίμα. Τόση θησαυρή στη βιωτεία, τόσα μοναστήρια σπουδαία μνημεία γκρεμισμένα και βλέπεις πάνω στα ερείπια τις κουκουβάγες να κρόζουν και να έχουν φυτρώσει οι αγριοσικές. Σήμερα, στον αποχωρισμό μας, θέλω να κάνω μια αναφορά σε αυτά τα μοναστήρια, στους αδελφούς και τις αδελφές που στελέχωσαν αυτά τα κέντρα τα πνευματικά, να συνεχίσουν αυτή την παράδοση, γιατί αυτή η παράδοση δημιουργεί πολιτισμό, δημιουργεί, αφήνει κληρονομιά, πράγματα για τα οποία έχει τόσο ανάγκη ο τόπος μας και η πατρίδα μας σήμερα. Να συνεχίσουν με τη σιωπή τους, με την εργασία τους, με την προσευχή τους να διακονούν σε αυτό τον τομέα. Και ο Θεός θα τους ευλογήσει. Με αυτά τα συναισθήματα φεύγω από κοντά σας. Δεν θα σας ξεχάσω όλους και τον καθέναν χωριστά, αλλά και φορτωμένος από τις εμπειρίες από εσάς, για να συνεχίσω περαιτέρω την εργασία. Δεν χωριζόμαστε, γιατί αυτό που μας ενώνει είναι ο Χριστός. Δεν είναι οι αποστάσεις εκείνες που χωρίζουν ή ενώνουν τους ανθρώπους, αλλά είναι η διάθεση. Όταν βλέπεις τον άλλο στο πρόσωπο, στα μάτια, και μέσα από εκεί παίρνεις κουράγιο και δύναμη, δεν υπάρχει χωρισμός. Θα γυρίζω λοιπόν σε αυτόν τον τόπο όποτε μπορώ και θα σας συναντώ και θα ξεκουράζομαι και θα παίρνω και κουράγιο για τη νέα πορεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για ό,τι κάνατε για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί αυτή η ανάμνηση, αυτή η πορεία των 40 χρόνων μαζί σας είναι το μεγάλο δώρο. Είναι η παρακαταθήκη, είναι αυτό που παίρνω σαν κληρονομιά φεύγοντας από εδώ, αλλά και σαν εφόδιο για την καινούργια πορεία. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί όλους και τον κάθεναν χωριστά και τον παρακαλώ κι εγώ, όπως τότε που προσευχήθηκα μπροστά από 40 χρόνια, να επαναλάβω και αυτό και σήμερα. Κύριε, οι δυνάμεις μου δεν είναι οι ίδιες με τότε.
Τα χρόνια είναι περασμένα, αλλά σε παρακαλώ, Κύριε, ενίσχυσέ με στην καινούργια πορεία. Θα σε διακονήσω όχι για μέναν, αλλά για το λαό σου, για την Εκκλησία σου. Να σε διακονήσω εσένα, γιατί πιστεύω βαθιά ότι διακονώντας σήμερα κανείς τον Θεό, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά διακονεί τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Διευθών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,